τον αποχαρακτηρισμό του διατηρητέου κτηρίου και την άμεση κατεδάφιση του λιμενικού περιπτέρου προτείνει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με έγγραφο που απέστειλε πριν από 10 μέρες προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, όπως αποκαλύπτει η Κρήτη TV. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα χαρτί από το Υπουργείο Πολιτισμού από την Αθήνα, το οποίο συνενεί στην άποψη της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων. Από ποια υπηρεσία είναι? Αυτή είναι από την Γενική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Αναστήλωσης και Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης. Και αναφέρει ότι θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Συμφωνεί με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων και λέει ότι προτείνει το αποστένιση των νεωτέρων μνημείων, προτείνει τον αποχαρακτηρισμό του και την κατεδάφιση του. Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας καταρχήν δεν συμφωνεί με την αποκατάστασή του, λόγω του ότι η παρουσία του επί των ενετικών οχυρώσεων του λιμένου Σηρακλείου και ενδεχομένως ταυτόχρονα επί προγενέστερης περιόδου αντίστοιχων οικοδομικών κατασκευών έχει προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στα παραπάνω. Ειδικότερα έχουν εντοπιστεί μεγάλες ρογμές και σπηλαιώσεις που κατά ένα ποσοστό οφείλονται στα φορτία του υπερκείμενου νεωτερικού κτίσματος. Περιπλέκει την κατάσταση. Βέβαια δεν αφορά εμάς πλέον, διότι εμείς αυτό δεν απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται σε νεωτέρων μνημείων, εμάς συνοποιείται. Στο ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων σημειώνει. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν οι οποιασδήποτε εργασίες αποκατάστασης του νεωτερικού κτηρίου πριν την πλήρη εκτέλεση αυτών που αφορούν στο επιθαλάσσιο ενετικό τείχος στη συγκεκριμένη θέση. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία μας συμφωνεί με την άποψη της εφορίας για τον αποχαρακτηρισμό του κτηρίου και την άμεση κατεδάφισή του. Ναι, τώρα περιμένω την απόφαση ουσιαστικά του πιθανόν του Υπουργείου, το οποίο θα λέει. Είτε θα το πάει στο ΚΑΣ για έγκριση ή θα δώσει την αποχαρακτηρισμό και κατάλαυση. Εμείς είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Τον Δεκέμβριο του 2014, η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένου Ασυρακλείου μέσω αιχμηρής επιστολής προς την τότε διοίκηση αναφερόταν στις διαδικασίες που είχαν παγώσει για αρκετά χρόνια για την αξιοποίηση του λιμενικού περιπτέρου. Ενώ είχαμε τότε προκηρύξει τη μελέτη, είχαμε προκηρύξει πάνω το διαγωνισμό για να βρεθούν οι μελετητές που θα συντάξουν τη μελέτη της αποκατάστασής τους. Είχε μάλιστα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και είχαν καταλήξει και στο ποιος θα πάρει το διαγωνισμό αυτό. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτός ο διαγωνισμός, με αποτέλεσμα σήμερα αυτό το πράγμα να είναι εγκαταλελειμμένο. Τον Αύγουστο του 2016, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος άναψε το πράσινο φως για την ανάθεση μελέτης για τη σατική και αρχιτεκτονική επάρκεια του διατηρητέου κτηρίου, το οποίο είχε αφαιθεί στην τύχη του. Ώστε να μπορεί αυτό το κτίριο να φτιαχτεί, άρα λοιπόν στη συνέχεια να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Τον Απρίλιο του 2017, ο Οργανισμός Λιμένος είχε στα χέρια του τους φακέλους όσων κατέθεσαν προσφορές για τη μελέτη, στην οποία θα βασιστεί η προσπάθεια αναστήλωσής του. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία μέσα από αυτή τη μελέτη να γίνει μια σωστή εργασία. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου φαίνεται ότι διχάζονται με τις εξελίξεις να φέρνουν τα πάνω κάτω στο κτίριο φάντασμα. Το πρόβλημα που έκυψε από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, η οποία έχει αντιρρήσεις όσον αφορά τη συνέχιση της μελέτης και μάλιστα προτείνει, επειδή θεωρεί ότι το κτίριο αυτό δημιουργεί προβλήματα στο τείχος το οποίο είναι από κάτω από το λιμενικό περίπτερο, προτείνει τον αποχαρακτηρισμό του μνημείου και την κατεδάφιση του. Αντίθετα, η άλλη εφορία, η εφορία νεωτέρων μνημείων, προτείνει να εγκριθεί η προμελέτη με κάποιες μικροπαρατηρήσεις. Τα βλέμματα πάντως είναι στραμμένα στην απόφαση που πρόκειται να λάβει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου πριν την τελική απόφαση του Υπουργού για την τύχη του λιμενικού περιπτέρου.